Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την πιθανότητα δημιουργίας προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε χθες στο Τσοτήλι με τη συμμετοχή των επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φορέων και Πολιτών της περιοχής. Στην όλη συζήτηση τοποθετήθηκαν αρκετοί εκ των παρόντων, ενώ από πλευράς Δημοτικής Αρχής παρουσιάστηκε το πλάνο που έχει προταθεί από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Επειδή έπρεπε να κάνω έρευνα και η έρευνα που έκανα είναι αρκετά μεγάλη για να μπορέσω να σας πληροφορήσω, επικοινώνησα με τον Δήμαρχο Παραμυστίου και μου είπε προς έκπληξή μου ότι η ειδοποίηση υπάρχει το 2009 και μέχρι σήμερα δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Αυτή είναι η ομολογία του Δήμαρχου Παραμυστίου και των ανθρώπων του. Μάλιστα, φρουρείται από αστυνομικούς μέχρι σήμερα και σήμερα με τον ίδιο νόμο που μας σερβίρουν και εμάς τέλος πάντων θα γίνουν άλλες 100 προσλήψεις με τον νόμο αυτό, έτσι ώστε να μπουν εκπαιδευμένοι για 4 μήνες συνοριοφύλακες και να φύγουν από εκεί τα στελέχη, οι αστυνομικοί. Η δομή που θέλουν να κάνουν, εμείς δεν τη δεχόμαστε ως αναπτυξιακή σε καμία περίπτωση. Δεν είναι το όραμά μας, δεν είναι αυτό που θέλαμε, είναι αυτό που θέλουμε. Άλλα φανταζόμαστε. Μακάρι να μου πίσω από αυτό το μικρόφωνο και να σας πω ότι θα φέρουμε τον χρόνο 3.000 τουρίστες, ότι θα κάνουμε πισίνες, ότι θα κάνουμε αεροδρόμια, ότι η ζωή μας θα αλλάξει. Αυτό θα ήθελα και εγώ να πω πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Αλλά η αλήθεια είναι σκληρή, είναι διαφορετική και οπωσδήποτε, το είπα μια και το παδιό, πρέπει να εξετάζουμε οποιαδήποτε πρόταση γίνεται. Άλλοι χάρηκαν που πέτυχαν το σκοπό που δεν έγινε φυλακή. Πολλοί το μετάνιωσαν που δεν έγινε φυλακή και νομίζω ότι είναι περισσότερο αυτοί που το μετάνιωσαν που δεν έγινε φυλακή παρά από αυτούς που χαρήκαν που δεν έγινε. Ίσως θα ήταν μια ευκαιρία, όχι αυτήν την υπόθεση τώρα που γίνεται για να επανορθώσουμε την αδικία που έγινε στο Βόλια. Θα μπορούσαμε, κύριε Δήμαρχε, να βάλουμε και στις διεκδικήσεις τις οποίες έχουμε, γιατί όχι να γίνει και μια φυλακή αυτή που φεύγει από τον Κορυδαλό, να έρθει εδώ πέρα στην περιοχή μας. Ούτε έτσι για τόση φυλακή είναι φυλακή, μπορεί και να μας φέρει ανάπτυξη. Είδα φυλακές μέσα σε πόλεις όπως τον Άπλιο, όπως στον Κορυδαλό που ήταν επί πολλά χρόνια, δεν έγινε κάτι το τρομερό, ούτε από δράσεις γίνανε, ούτε πήραξαν και κόσμο. Αν το θέλει η τοπική κοινωνία, το θέλουμε 2 φορές εμείς. Αν δεν το θέλει η τοπική κοινωνία, 10 φορές δεν το θέλουμε και εμείς. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Όσον αφορά τη δική μου θέση, θα ήθελα να πω στον Υπουργό, ήταν το αίτημα σε περίπτωση που το ζητήσει η τοπική κοινωνία και περάσει θέμα Δημοτικού Συμβουλίου προς τη θετική κατεύθυνση, να έχουμε την επάυξηση της μοριοδότησης όσον αφορά τους τοπικούς, τους εργαζόμενους, έτσι ώστε εάν υπάρξουν τα 150 άτομα από την περιοχή να προσληφθούν όλοι από την περιοχή, ένα θέμα ήταν αυτό. Και ένα δεύτερο θέμα ήταν, αυτό που είπε και ο κύριος Δήμαρχος, η λειτουργία του κτηρίου που βρισκόμαστε σήμερα, έτσι ώστε να ξαναζωντανεύσει το Τσοτήλι. Λέω, είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε. Ό,τι και να γίνει, η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Θέμα το αυτή που είναι λαθρομετανάστες, το οποίο καλώς ή κακώς πρέπει να πάνε κάπου, τουλάχιστον αυτά μας έχει προηγεί ο Υπουργός, δηλαδή κάπου να το αυτό σε και πρέπει αυτοί να πάνε σε ενός τύπου κλειστού, τύπου φυλακές. Γιατί θα είναι εσόκλειστοι, δεν θα βγαίνουν και έξω. Δεν μπορώ να πω τίποτε αν θα γίνουν στο Παρόκτιο, αν θα γίνουν στο Λουκόμι, αν θα γίνουν στο Τσαβαλιέρι ή στο Άσκρο. Εδώ μαζευτήκαν το Λουκόμι. Γι' αυτό σας πω. Τώρα που είναι κεντρικό. Ποια τι θα γίνει. Θα γίνει λοιπόν. Εγώ περίμενα από τους επικεφαλείς να τοποθετηθούν επί του θέματος και επί της εισήγησης πρότασης του Δημάρχου. Έτσι. Από την άλλη μεριά, ναι, επί των προτάσεων. Μέχρι τώρα όμως εγώ άκουσα και από τον κύριο Ζευκλή και από τον κύριο Κοσμίδη και από τον κύριο Κερετέ, θα ακούσουμε τον κόσμο. Θα ακούσουμε, βεβαίως θα ακούσουμε τον κόσμο. Αλλά πρέπει να πούμε όμως και τη γνώμη μας εμείς οι οποίοι... Μάλιστα.
Βλέπουμε, είδαμε και τα πλάνα, θα ξαναδούμε. Είχε πολύ κόσμο στην έλευση καταρχήν. Ήταν γεμάτη η αίθουσα, νομίζω είναι η αίθουσα του πρώην Δημαρχείου Δημοτικό Κατάστημα Τσοτιλίου. Γεμάτη. Γεμάτη γιατί. Λογικό. Το Τσοτίλι σαφώς ξέρει ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Το Τσοτίλι είναι μία από τις περιοχές που άκουγαζε πολύ παλιότερα και η φθήνουσα πορεία του καταγράφεται σημαντικά. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ότι μιλάμε για μια περιοχή που κάποτε χτιζόταν με πολυκατοικίες με 30 διαμερίσματα. Εγώ δεν ξέρω, στην Κουζάνη υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και πλέον υπάρχουν κτίρια άδεια κουφάρια στο Τσοτίλι. Μιλάμε για 800-900 ανθρώπους μόνιμους. Και βεβαίως όταν ακούσω ότι θα έρθουν άλλοι 500 ξαφνικά σε ένα κλειστό κέντρο, πώς θα είναι τέλος πάντων. Αυτό με το κλειστό, ναι, είναι ένα θέμα τώρα. Υπάρχει μια ανησυχία. Χτες είπα και εγώ για μια τοποθεσία που είχε ακουστεί. Ορίστηκε, είναι το Παρόχθιο, λέγεται η τοποθεσία. Είναι ένα σχεδόν εγκαταλελειμμένο χωριό ανάμεσα στο Λουκόμι και στο κλίμα. Αν κατάλαβα καλά, βέβαια, το θέμα αφορά και στη Νεάπολη πάντως. Ναι, γιατί πατάει. Έτσι. Το Λουκόμι είναι πρώην Δήμος του Τσοτιλίου και το κλίμα είναι πρώην Δήμος Νεάπολης. Εάν τώρα θες να πούμε ότι χτες το Τσοτιλί, κάτι που καταγράφηκε είναι ότι δεν ήταν απόλυτο ότι είχαμε μία θέση όχι μακριά από εμάς, αρνητική κλπ. Φυσικά δεν είχαμε και την άλλη άποψη. Ναι, πάμε να το κάνουμε. Είχαμε μία άποψη η οποία είναι ενημερωτική, να δούμε πώς. Βλέπουμε και πλάνα εδώ. Βεβαίως εδώ έχουμε. Θα τα πούμε και στην εντάξει, εντάξει, δεν είχαμε αυτά που είχαμε ζήσει στη Νεάπολη πριν από. Όχι, γι' αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Νεάπολη. Τρία χρόνια πόσα. Το 12. Όχι, τότε. Α, πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές. Πολύ νωρίτερα. Ναι. Ήταν η πρώτη ουσιαστικά δημόσια αντιπαράθεση, ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ Καρυπίδη και Κασαπίδη, τότε, αν το θυμάσαι καλά, πώς το είχαμε παρουσιάσει. Και με την επίθεση εκεί στον κύριο Καραβατζιά της ακροδεξιάς κυρίας εκεί. Γνωστά αυτά. Εδώ λοιπόν στο Τσοτίλι, με τον κύριο Ζιμπηλίδη, τον οποίο βλέπουμε εδώ είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πολύπειρος ο Άλεκος, ο Ζιμπηλίδης, Τσοτιλιώτης, να προσπαθεί να κρατήσει μια διαδικασία στο στυλ ότι παιδιά εδώ ενημερώνουμε. Εδώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο τον Αλέκο Ζιμπλίδη. Θα δούμε μετά και το απόσπασμα ακριβώς. Υπάρχει το απόσπασμα με τον Μιχάλη τον Καραμπατζιά. Θα το δούμε μετά. Ναι, εντάξει, ωραία. Πάντως να πω ότι. Να διευκρινίσουμε. Δεν υπήρχε απόφαση. Όχι, καμία. Και αυτό λοιπόν το είπε 50 φορές ο άνθρωπος, ότι εδώ δεν αποφασίσουμε τώρα. Εδώ ήρθαμε να ενημερώσουμε όσο οφείλουμε. Για μένα καλώς έκανε η Δημοτική Αρχή μαζί με τους Δημοτικούς Συμβούλους. Αλλά πριν πω όλο αυτό, να πω το παιχνιδάκι που μας έχει παίξει και εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά και που κρατήθηκε από όλες τις πλευρές. Από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Εγώ να το δώσω πολιτικά, δηλαδή πρακτικά μάλλον, εγώ να το δώσω μπράβο. Δηλαδή ο άνθρωπος μπόρεσε και κράτησε μια ιστορία κρυφή. Με εμάς να τριγυρνάμε μέσα στο αστυνομικό μέγαρο, αστυνομικοί να μην έχουν μιλήσει, δημοτικοί σύμβουλοι να μην έχουν μιλήσει, ο δήμαρχος να μην έχει μιλήσει. Αν και τώρα που τα συνδέω, θυμάμαι τον κύριο Ζεφλή όταν κάναμε δήλωση στον κύριο Χρυσοχοίδη να κάθεται κανένα δίλεπτο από πίσω. Πιθανόν να. Το ψάξαμε λίγο μετά, ναι, αλλά δεν μπορούμε να το πιθανόν είχε φύγει, δεν ξέρω αν θα μας έλεγε κάτι τότε. Είναι αλήθεια ότι. Και χτες ακούστηκε πρώτη φορά ότι υπήρχε αυτή η συνάντηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη, η οποία έγινε πρωί-πρωί, μαθαίνω, σε 9 και 4, μόλις έφτασε. Μόλις έφτασε, έτσι. Πρέπει να έχει δει τον κύριο Ζεφλή κανένα δεκάλεπτο στο αστυνομικό μέγαρο και μετά περίμεναν πάνω όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βοήθεια, στους οποίους ανέλησε το πλάνο, ζήτησε χώρο να υποδειχθεί, τους είπε τι σκεφτόμαστε. Είπανε επίσης και οι επικεφαλείς των παρατάξεων ποιες μπορεί να είναι οι απαιτήσεις και βεβαίως αυτό που κατέληξαν όλοι είναι ότι αν δεν αποφασίσει η τοπική κοινωνία, εμείς δεν πάμε πουθενά. Θέμα τώρα, πρόσεξε όμως. Αυτό ισχύει όμως και για το Υπουργείο και για την κυβέρνηση. Δηλαδή, αν η τοπική κοινωνία πει όχι του Βοΐου, γιατί δεν είναι μόνο του Τσοτίλι το θέμα. Αν η τοπική κοινωνία, γιατί προφανώς τώρα και στην Νεάπολη, ίσως να γίνει μια συνέλευση. Αν πει όχι το Δημοτικό Συμβούλιο, ο κ. Ζευκλής σήμερα μου είπε ότι δεν θα το φέρει τη Δευτέρα το θέμα. Κατά δεν θα το φέρει. Δεν. Όχι ακόμη γιατί δεν έχει. Να πει κάτι διαφορετικό. Ναι, μισό λεπτό. Ναι. Συμφωνώ γιατί, φέρει, γιατί ναι. Έγινε ολόκληρη συνέλευση. Ναι, ναι, αυτό θα το φέρω. Μου είπε όταν έχουμε κάτι πιο σωστό. Απτό. Σωστό, ναι. Σωστό. Αν η τοπική κοινωνία πει όχι και το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο εκφράζει η τοπική κοινωνία, έτσι. Ναι. Γνωμοδοτικά μπορεί η συνέλευση, φυσικά μια συνέλευση ενδεχομένως. Αλλά την απόφαση παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι θα κάνει το Υπουργείο, θα πει πάλι όχι. Είναι καιρό να το δούμε αυτό. Ναι. Τώρα, πόσο δεσμευτικό είναι. Μου έρχεται να συνδέσω με την επόμενη παρέμβαση που. Έκανε εντύπωση, έτσι και η παρουσία της κυρίας Ροσφανίδου, θα τα πούμε όμως και αυτά. Είναι ένα θέμα, πάντως ακούστηκαν απόψεις από πολλούς εκεί ότι αν δεν το θέλει η τοπική κοινωνία μία, εμείς δεν το θέλουμε 10. Αν πει ναι μία φορά, εμείς θα πούμε 2 φορές ναι. Εντάξει, οκ, θα το δούμε αυτό πώς θα γίνει. Πάντως
να ξέρεις, εγώ θα μεταφέρω και μια συγκεκριμένη κατάσταση που έγινε. Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος παρενέβη στη Λαϊκή Συνέλευση, κατάγεται με Τσοτήλη μάλιστα, μαθαίνω, και εξαπέλυσε Μύδρος κατά του κέντρου. Για να του πει κάποιος από το πάνελ από πάνω ότι εσύ μέχρι προχτές έλεγες ότι θα γίνεις πρόεδρος σε αυτή τη δομή και μοίραζες και θέσεις εργασίας. Δεν θα πω ονόματα. Δεν χρειάζεται. Ακούστηκε δημόσια αυτή η ιστορία. Αλλά θέλω να σου πω ότι κάποιοι βάζουν στη ζυγαριά και το ζήτημα των πολλών θέσεων εργασίας που φαίνεται να 150. Δημιουργούνται. 150 για τους συνολοφυλακές, βάλε τους τραπεζοκόμους. Να πούμε 150 με μοριοδότηση. Πάντα. Πάντα. Εδώ έτσι. Λοιπόν είναι το μεγάλο θέμα. Συν τα υπόλοιπα, το προσωπικό που θα είναι εκεί. Είναι το μεγάλο θέμα που επέμεναν πολλοί από τις επικεφαλής των παρατάξεων. Και ήταν αυτό, η μοριοδότηση για την εντοπιότητα κυρίαρχα. Εγώ ξέρω ότι παίζεται και ένα άλλο παιχνίδι. Μήπως το Βόλιο κερδίσει παράφλευρα και άλλα ζητήματα. Ένα που ακούστηκε, ας πούμε, χτες, και εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό. Να ακούγεται σε μια τοπική κοινωνία που δεν έχει, ας πούμε, ένα σοβαρό κέντρο υγείας. Ή ένα κέντρο υγείας τυπικό, αν θες. Και όταν ακούς ότι θα έρθει παιδίατρος, επειδή θα στηθεί η δομή για το, και το κέντρο, και δίπλα δεν υπάρχει παιδίατρος, ναι, αυτό είναι μια σοβαρή κατάσταση. Πάντως, η ενημέρωση που υπάρχει γενικώς για τα ανάλογα κέντρα. Είναι ότι θα στηθεί μέσα στο κέντρο. Ακριβώς αυτό λέω. Έτσι. Ναι, αυτό λέω. Δομή ιατρική. Λέω, όταν το κέντρο υγείας του Τηλίου υπολειτουργεί, απειλείται με κλείσιμο πολλές φορές. Το συζητάμε και το συζητάμε. Όταν μια μάνα στο Τσοτήλι πηγαίνει το παιδί της στον παιδί, στην Κοζάνη προφανώς, δεν ξέρω πού άλλο τον πάει, και καλείται να πληρώσει κάποια λεφτά και σου λέει ότι θα στηθεί το κέντρο, θα υπάρχει ένας παιδίατρος μέσα, αλλά εγώ δεν θα μπορώ να τον εκμεταλλευτώ. Επειδή ναι. Αυτό λέγεται, υπάρχει και απάντηση. Τα χρήματα εδώ δεν είναι των υλικών. Δεν είναι του προπολογισμού του βεβαρημένου της χώρας και του Υπουργείου Υγείας. Είναι χρήματα από το ΔΟΜ, είναι χρήματα από τον ΟΗΕ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα οποία εδώ χρηματοδοτείς δομές για πρόσφυγες και μετανάστες. Καλώς κακώς. Δεν μπορεί συγκεκριμένη, να το εξηγήσουμε λίγο, ο συγκεκριμένος προπολογισμός να σου φέρει παιδίατρο στο κέντρο υγείας Τσοτηλίου. Είμαι μαζί σου γιατί ξέρω τι συμβαίνει. Δεν χρειάζεται και ξέρεις την άποψή μου γενικότερα. Λογικό αυτό που λες. Αλλά εγώ σου λέω τους προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι λογική. Είναι απόψεις που δεν είναι πάρτε τους από εδώ. Είναι λογικός προβληματισμός. Θα μου επιτρέψεις να λίγο βέβαια, επειδή θα δούμε και πιο κάτω. Όχι, υπάρχουν και τέτοια. Ότι μερικά τέτοια επιχειρήματα κλείνουν το μάτι σε ανάλογες ίσως ξενοφοβικές. Εντάξει, κοίταξε. Επειδή πάνω κάτω ξέρω λίγο την ανθρωπογεωγραφία και ποιοι τοποθετούνται πώς, εντάξει, καταλαβαίνω ποιος κλείνει και ποιος όχι το μάτι και ποιος σκέφτεται αλλιώς. Ωραία, να το ξεπεράσω αυτό. Δεν θέλω να το βάλω σε μια ζυγαριά εγώ τώρα αυτό τώρα, το πράγμα. Έτσι, μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Απλά όταν λες ότι θα ενημερώσω την τοπική κοινωνία, ότι ναι, πηγαίνετε και στην τοπική κοινωνία και πείτε το. Εντάξει, και η τοπική κοινωνία θα θέσει και τους προβληματισμούς της. Λογικό. Ζήτησε πριν πάμε στο ΣΕΠ, κυρία Ορφανίδου, έχω ερώτημα. Οι βουλευτές προσκλήθηκαν, θα μου πεις τώρα μεσοβδόμαδα, είχαν ψηφοφορήσει. Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Περιφέρεια. Ο κ. Κασαπίδης εδώ χτες τον είδα ότι δεν ήξερε καν τίποτα. Δεν ήξερε τίποτα. Το είπαμε εμείς πριν ξεκινήσει η εκπομπή, αν θυμάστε. Ναι, αυτό ναι. Καλό θα ήταν νομίζω να έχει προσκληθεί και η Περιφερειακή Αρχή, μπορεί να εκπροσωπηθεί με την κυρία Διόπουνε από τη Σιάτσα, τέλος πάντων, με κάποιους άλλους αντιπεριφερειάρχες. Ναι. Έτσι. Ξέρω ότι το Σάββατο υπάρχει πάλι μια καινούρια ενημερωτική συνάντηση, την οποία καλεί η Εκκλησία εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν έχει καλέσει τώρα δημάρχους, περιφερειάρχες κλπ. Τι να σου πω. Μάλιστα. Ας δούμε την κυρία Ορφανίδου. Έχει πολύ ενδιαφέρον η φράση τη. Μίλησε για τρεις τυφάκαζες, έτσι. Ναι, κοίτα. Α, θα το δούμε και να το σχολιάσουμε μετά. Ναι, το δούμε. Παρακολούθησα, ήρθα λίγο αργοπορημένα και παρακολούθησα από ένα σημείο τον κύριο Δήμαρχο και το Προεδρείο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ουσιαστικά, και αν έχω λάθος διορθώστε με και δεν το λέω για να τορπιλήσω το κλίμα, πραγματικά θέλω επιτέλους να μπορούμε να συζητάμε και να αποκλίνουμε ή να συγκλίνουμε για το καλό του τόπου σε αυτά τα οποία θα υποθούν, αλλά μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι ουσιαστικά έχουν καταλήξει. Θα σας πω όμως από την εμπειρία μου και ένα θέμα δεν άκουσα να ρωτήθηκε. Θέλουν να τα νησιά να μπορέσουν πλέον βογκούν. Θέλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση. Επειδή όμως θα μου επιτρέψετε πρόεδρε, εκτός από τα 3 λεπτά, ίσως χρειαστώ 1 λεπτό παραπάνω. Περισσότερο δεν θα χρειαστώ. Αυτά όλα που άκουσα, αγαπητοί συμπολίτες, τα έζησα ως δήμαρχος με τον κύριο Χρυσοχοίδη
και με την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ήθελε να κάνει στρατόπεδο, τότε το έλεγε, κέντρο φύλαξης στο στρατόπεδο Μιλτιάδη Πόρτη στη Νεάπολη. Η ίδια ακριβώς παροχολογία, το ίδιο τυρί ακριβώς στη ΦΑΚΑ ήταν στην πρώτη συνάντηση που είχαμε τότε με τον Υπουργό, ο οποίος ήταν ο κύριος Χρυσοχοίδης και ήθελε τότε να κάνει σκούπα, τα σκουπίδια εντός εισαγωγικών, όλων αυτών που υπήρχαν στην Αθήνα των μεταναστών και προσφύγων. Όταν ζητήσαμε τότε, σαν δημοτικό, είπαμε ότι στη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη, που δεν είχε έρθει θεσμικά, και το από το Προεδρείο το ξέρει ο κύριος Ζιβιλίδης, υπάρχουν και κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι τότε που είναι εδώ μέσα στο ακροατήριο, ζητήσαμε περαιτέρω πληροφόρηση, γιατί το τυρί στη ΦΑΚΑ ήταν όντως τελεαστικό. Και πραγματικά είπαμε ότι θέλουμε περισσότερη πληροφόρηση για να δούμε αν πραγματικά αυτό το οποίο λένε ανταποκρίνεται και αν θα έχει ωφέλη η τοπική μας κοινωνία. Μάλιστα. Νομίζω ότι η κυρία Ορφανίδου ένιωσε την ανάγκη να πει στην κοινωνία του Σωτηλίου, μένει τα τελευταία πολλά χρόνια, ότι ακούω τα ίδια πράγματα που άκουγα πριν 8 χρόνια. Είναι ένα ντεζαβού και αυτό το ντεζαβού δημιουργείται στην κυρία Ορφανίδου για έναν επιπλέον λόγο, επειδή υπουργός όλος τυχαίως είναι ξανά ο κ. Χρυσοχοίδης. Θυμίζουμε... Με άλλο κόμμα βέβαια. Ναι, εντάξει, προφανώς. Ναι. Αλλά και τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και το κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα λοιπόν, εδώ το θέμα είναι ότι η κυρία Ορφανίδου προφανώς θυμήθηκε εκείνη την ιστορία που την είχαν φωνάξει εδώ στο Δημαρχείο. Εμφανίστηκε ο κ. Χρυσοχοίδης κάπου. Κάτι είπε. Της είπε. Δεν είχε προλάβει να ενημερώσει. Άκουγε τη Δευτέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο την ανακοίνωση κλειστών κέντρων. Και είχε γίνει ό,τι είχε γίνει τότε στο Βόλιο. Και λέει ότι αυτά που λέτε περί θέσεων εργασίας και αντισταθμιστικά τα ακούγαμε και τότε, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν είναι ειλικρινέστατα. Αυτή ήταν η τοποθέτησή της. Έτσι, τηρεί στη ΦΑΚΑ, βλέπετε τις ατάκες της που παρενέβη εκεί. Βεβαίως, είπε και κάτι άλλο, χωρίς να θέλει ακριβώς να το κρίνει, ότι βλέπει μία διάθεση και από τον Δήμαρχο και από τους υπόλοιπους, ότι μάλλον έχουν αποφασίσει να πούν ναι σε αυτή την ιστορία. Αυτό εκτίμησε η κ. Ορφανίδου στην τοποθέτησή της. Να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαι και πολύ μακριά εγώ από αυτή την άποψη, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί αν κρίνω πώς συμπεριφερόταν πολλοί από αυτούς που κάθονται στο πάνελ πάνω τώρα, ο κ. Ζευκλής ήταν αντιπολίτευση. Δεν είχε την ίδια στάση. Μη σου πω, ήταν τελείως απέναντι. Αλλάζουν και οι εποχές. Ναι. Και οι εκτιμήσεις ως προς τον αριθμό, για παράδειγμα, των ροών που είναι δυσίωνες από το Μάρτι, ο αριθμός των προσφύγων έχει μεγαλώσει. Βλέπουμε ότι γίνεται στα νησιά, αλλάζουν και οι συνθήκες. Ναι. Και βέβαια κάτι άλλο. Ο κ. Ζευκλής σε μια τοποθέτησή του προς το τέλος έχει πει κάτι το που ακούγεται και λογικό. Εγώ λέει και οι υπόλοιποι εδώ πέρα που καθόμαστε, θα θέλαμε να ανακοινώνουμε από το μικρόφωνο άλλα πράγματα. Τουρίστες, αεροδρόμια, πισίνες, ανάπτυξη εννοεί. Αλλά τα δεδομένα είναι αλλιώς. Ρεαλιστής εδώ ο κ. Ζευκλής. Ναι, δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί βέβαια παρακάτω και οι υπόλοιποι. Αλλά... Έχει ενδιαφέρον. Ναι. Λένε πάντως ότι δεν το φέρνουμε εδώ για λόγους ανάπτυξης όλο αυτό. Εγώ πάντως θα βάλω ένα ερωτηματικό για το όταν έρθει αυτή η δομή και αν έρθει, πώς θα χειρίζονται την κατάσταση με τις προσλήψεις και με τη διαχείριση γενικώς όλη τη κατάσταση. Δεν λέω για κάποιον προσωπικά, λέω για όλους. Να δούμε το σχετικό σημείο που μετάδωσε ο κ. Καραμπατζιάς, ο οποίος ανέφερε και τον μακαριστό Μητροπολίτη Παύλο, παράδειγμα προς μίμηση, μια αναφορά που προκάλεσε την αντίδραση αρχικά του εκεί αρχιερατικού Επιτρόπου, το Αρχιμανδρίτη Τιμόθη, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε όλη αυτή την ιστορία, τέλος πάντων, ο οποίος ζήτησε αμέσως να πάρει το λόγο. Κάτι προκάλεσε επίσης την αντίδραση του Προέδρου, Προεδρεύοντα μάλλον, καλύτερα, στη συνέλευση και Πρόεδρου του Δημοκρατικού του κ. Ζιπελίδη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Πανοσιολογιότατος δεν ήθελε να πει κάτι τόσο φάρι από ό,τι αντιληφθήκαμε, αλλά τώρα το να παίρνει το λόγο χωρίς την άδεια του Προέδρου καθένας, ακόμα και αν είναι παπάς. Με την αράδα σου θα πας. Προφανώς. Θα πρέπει να πάει, έτσι. Ας δούμε το σχετικό στιγμίο. Εμείς λοιπόν λέμε οι δομές να έχουν κρατική βάση. Να προσληφθεί προσωπικό, ναι πράγματι, σε ανοιχτές δομές, να πληρούν υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις, να μην είναι φυλακές και οι άνθρωποι αυτοί άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά να προωθούνται χορηγώντας τους άσυλο στις χώρες που θέλουν να πάνε. Αυτή είναι η μοναδική λύση.
για να απεγκλωβιστούν και τα νησιά μας και η χώρα μας, μακριά από μας η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, και για ακόμη μια φορά κάνω έκκληση στην Εκκλησία να σταθεί στο ύψος του μακαριστού Παύλου όλων αυτών των ανθρώπων. Κύριε Καραμπατιά, βλέπω. Κύριε Καραμπατιά, μην το, τέλος, ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι έτσι πρέπει. Κύριε Τιμόθη, δεν γίνεται. Σας ευχαριστώ. Όχι, δεν. Αν θέλει να απαντήσει, εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά θα πω και μόνο. Λοιπόν, κάντε λίγο ησυχία. Εσείς γιατί κόπτεστε τόσο πολύ, γιατί. Δεν είναι. Ακούσατε πρώτα απ' όλα τι έγινε. Κάντε ησυχία. Εσείς έβες τώρα τη διαδικασία εδώ μέσα τώρα. Ναι, τι καταλάβατε τώρα εσείς, για πέστε λίγο. Τι καταλάβατε και φωνάζετε, να ξέρω κι εγώ. Τι καταλάβατε και φωνάζετε. Τι καταλάβατε και φωνάζετε. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Ακούστε, καθίστε κάπου. Καθίστε κάτω. Είπε κάποιος ότι δεν θα μιλήσει, άνθρωπε. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν κατάλαβες. Καθίστε κάτω. Με το έτσι θέλω, δεν θα πάρει κανένα στο μικρόφωνο και θα μιλάει εδώ μέσα. Για την άποψή της, εγώ συμμερίστηκα όλες τις απόψεις και θα τις μεταφέρω αύριο στην συνάντηση. Μ' άρεσαν όλες οι απόψεις. Γιατί ένα πράγμα μπορεί να έχει και τα θετικά του, να έχει και τα αρνητικά του, να τα ζυγίσουμε. Ούτως ή άλλως δεν θα πάρουμε εμείς την απόφαση. Αλλά γιατί μια Ελληνίδα που μένει στο Τσοτήλι να χρειάζεται να πηγαίνει το παιδί της στο παιδίατρο να πληρώνει 40 και 50 και 60 και 70 ευρώ και τόσα χρόνια να μην βρέθηκε ένας υπουργός ή ένας που μας κυβερνάει να πει ότι θα φέρω γιατρό παιδίατρο μια φορά τη βδομάδα. Και μα... Σωστός ο Πρόεδρος ως προς τη διαδικασία. Άρτιος, ο Αλέξανδρος Μιλίδης, στη διαδικασία πάντα. Τα όσα είπε ο Παναστολογιώτατος απηχούν και σε μια μερίδα μεγάλη ίσως την πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας. Αυτό που είπες πριν, ότι εντάξει, δεν έχουμε παιδίατρο και τώρα θα μας φέρνουν. Εγώ είπα τι ακριβώς ισχύει. Απλά θεωρώ ότι όπως το είπε ο Αρχιμαδρίτης, λέγοντας η Ελληνίδα δεν έχει, η Ελληνίδα μάνα δεν έχει, νομίζω ότι εδώ είναι ένα κλείσιμο του ματιού σε κάποιες ακραίες φωνές. Η μάνα είτε είναι Ελληνίδα, είτε είναι Βορειοαφρικάνα, είναι μάνα. Είναι μάνα. Φαντάζομαι έτσι. Η Ορθόδοξη έτσι. Εκκλησία αυτό το αποδέχεται. Τώρα αυτό το η Ελληνίδα... Ναι. Έτσι. Δηλαδή, παιδιά έχει μία, παιδιά έχει κι άλλη. Λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τώρα, προφανώς, τη διαδικασία την είπαμε. Απλά θέλω να πω κάτι για τον κύριο Καραλαμπιά, το πόσο έμπειρος είναι, το ξέρουμε. Και έθετε και ένα ζήτημα χτες, προφανώς όχι απόφασης, αλλά ναι, εδώ κάπου οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού δεν πρέπει να τοποθετηθούν επί ποιας άποψης έχουν. Προφανώς ο κύριος Καραλαμπιάς ως καλός πολιτικός και γνωστός για τις θέσεις του, ξέρει πώς να μπερδεύει και λίγο τους άλλους, αλλά. Ναι, να πεις ότι εγώ είμαι υπέρ μιας κατάστασης, ότι εγώ όχι, διαφωνώ με αυτήν την κατάσταση. Ο κ. Καραμπατζιάς διαφώνησε γενικώς με το να κλείσουμε στις φυλακές κατατρεγμένους ανθρώπους. Κάπως σε αυτό το πλαίσιο κινείται η τοποθέτησή του και βεβαίως να βλέπουμε κατατρεγμένους ανθρώπους ως ανάπτυξη. Εντάξει, ο κ. Καραμπατζιάς πολύπειρος, το έχουμε ξαναπεί γενικώς σε μια σειρά ζητημάτων. Ναι, ναι. Προφανώς χτες δεν παίρναμε όμως απόφαση. Αλλά οι εκλεγμένοι του λαού που ζητάνε την ψήφο για να καθοδηγήσουν μια κοινωνία όπου ο καθένας νομίζει, δεν πρέπει να πάρουν και αυτή μια θέση συγκεκριμένη. Ναι, ωραία, ακούσαμε την κοινωνία, δεν ξέρω, ακούσουμε 5, 6, 7, 10 φορές. Κάποιος πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις. Και καλώς ή κακώς το Μάιο ψηφίσαμε για να παίρνουν κάποιες τις αποφάσεις. Να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε από το βίο, να πάμε στο Δήμο Κοζάνη. Σήμερα είχαμε απάντηση στις δημοτικές αρχές. Για το στρατόπεδο Μακεδονομάχων, στα όσα είπε χθες στη συνέντευξη
τύπου, προχθές, ο κύριος Λευτέρης Ιωαννίδης, έτσι. Ναι, ο κύριος Μαλούτης και η παράταξή του αποφάσισε σήμερα να εκδώσει ένα δελτίο τύπου, ψάχνω τον τίτλο τώρα, συγγνώμη, το γενικότερο πλαίσιο των όσων αναφέρονται σε αυτό το δελτίο τύπου είναι ότι όσα έλεγε ο κύριος, η παραχώρηση, όχι, ο τίτλος είναι μια παραχώρηση που δεν έγινε ποτέ. Τον κύριο Παναγιωτόπουλο που έριξε τη βόμβα, τέλος πάντων, και γίνεται όλος ο χαμός αυτές. Ο τίτλος λοιπόν είναι μια παραχώρηση που δεν έγινε ποτέ. Τι εννοεί λοιπόν η Δημοτική Αρχή, ότι και με τα λόγια του κυρίου Παναγιωτόπουλου και με τα όσα έχουν δει το τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας, ποτέ η Δημοτική Αρχή δεν είχε πάρει στην κατοχή της το στρατόπεδο Μακεδονομάχων. Μάλιστα, αναρωτιέται ο κ. Μαλούτας και η παράταξή του γιατί δεν έχει βγάλει αυτό το περιβόητο προσύμφωνο, όπως το λέμε, στη δημοσιότητα. Το οποίο το έδωσε ο κ. Μαλούτας σήμερα. Είναι αλήθεια πάντως εδώ δεν είναι. Εντάξει, δεν έχει πολύ δίκιο. Γιατί αυτό το προσύμφωνο το έχει μοιράσει. Το μοιράζει προχθές και στους δημοσιογράφους. Ο κ. Ιωαννίδης το ξέρουμε. Πήγε χέρι με χέρι, μπορεί να το βρει ο καθένας. Ο καθένας εννοώ. Εντάξει, να με το ζητήσετε, το βρει. Και το δίνει ο κ. Μαλούτας στο τέλος για να αποδείξει ότι αυτά που περιγράφονται μέσα δεν είναι τίποτα από καλές προθέσεις, από κινήσεις που πρέπει να κάνει ενδεχομένως η μία ή άλλη πλευρά. Και βεβαίως ποτέ δεν έχει βρεθεί αυτό το περιβόητο αντίτιμο, όποιο και αν είναι αυτό. Και σε ό,τι είναι αυτό, είτε χρηματικό, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μία απόδοση άλλου σημείου δημοτικής έκτασης κλπ. Δεν ξέρω αν θα έχει μεγάλη, πώς να το πω, θα έχει και άλλα σύριαλ, και άλλα επεισόδια το σύριαλ το συγκεκριμένο. Είναι ένα θέμα όμως που απασχολεί αρκετά το τελευταίο διάστημα. Η πρώτη αντίδραση στην ανακοίνωση του Λάζαρου Μαλούτα, του Δημάρχου της Δημοτικής Αρχής μάλλον, από την πλευρά της κίνησης Κοζάνη, τόπος Ναζής, είναι ότι ο κύριος Μαλούτας συνεχίζει την τακτική της καμένης γης και από εδώ και πέρα θα κριθεί ωστόσο για τα αποτελέσματα της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Έτσι. Είναι μια πρώτη αντίδραση. Έτσι. Όλοι θα κριθούμε από τα αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς είναι η αλήθεια. Εγώ πάντως θέλω να συμφωνήσω σε κάτι. Αυτό που δείξαμε και χτες με τον κύριο Τσίπρα, το βίντεο και το είπαμε. Ο Δήμος Κοζάνης στην κατοχή του αυτή τη στιγμή δεν έχει το στρατόπεδο Μακεδονομάχων και αυτή είναι η ουσία. Σωστό. Το αν έχει κάνει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή κινήσεις, ναι, έχει κάνει προφανώς. Τώρα που τις πήγε και μέχρι ποιο σημείο έφτασαν, το διατάφτα είναι ότι δεν το έχουμε. Το επίσης διατάφτα είναι ότι 5 μήνες δεν γνωρίζει κανένας τι έχει κάνει ο κ. Μαλούτας. Όχι, δεν γνωρίζει, δεν έχει κάνει τίποτα. Γιατί ο ίδιος υπουργός, ίσως μπροστά, είπε ότι το θέμα το έμαθα όταν ο κύριος Μαλούτας το έδωσε και τον ενημέρωσε. Το έδωσε. Λέω, μήπως έχει πάει σε κάποιον άλλον υπηρεσιακό. Μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό λέω. Πάντως, στην ανακοίνωση της σημερινής Δημοτικής Αρχής δεν υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό. Και έχουμε ξαναπεί. Λέει τι έκανε ο κύριος Μαλούτας όταν ήταν δήμαρχος πριν. Έτσι ακριβώς. Ότι έχω δει 5 υπουργούς και. Και είναι αλήθεια. Προφανώς το ξέρω. Αλλά πάντως κάτι γραπτό πρώτη φορά έχουμε τώρα. Αλλά σε καμία περίπτωση, όπως έλεγε τότε η Δημοτική Αρχή προεκλογικά, Ιωαννίδη, δεν ολοκληρώθηκε τίποτα. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Αυτή είναι η αλήθεια. Προς όλες τις κατευθύνσεις. Ζήσει με αστυνομία, έχουμε καθάριση στο εκθεσιακό κέντρο Κοζάνης. Τυπικό είναι το θέμα ή είναι και ουσιαστικό τώρα. Έτσι. Τυπικό, παύλα ουσιαστικό θα το έλεγα. Ξέρω ότι χθες η συνεδρίαση του ΕΒΕ είχε πάλι τις γνωστές εντάσεις και τα γνωστά προβλήματα. Έτσι είναι δεδομένο. Η εισήγηση Σαρή σαφώς πέρασε για την εκαθάριση του εκθεσιακού κέντρου μέσα σε μια συναισθηματική φόρτιση, θα έλεγα. Άλλωστε, το εκθεσιακό κέντρο είναι παιδί, είναι κομμάτι του ΕΒΕ, δεν το συζητώ αυτό. Έτσι, είναι ταυτόσιμο. Σε φορτισμένο κλίμα γίνονται όλες τις συνεδρίες του ΕΒΕ. Ναι, εντάξει, συναισθηματικά φορτισμένο, θα λέγα εγώ. Αλλά υπήρχε και μια κριτική για το ποιος έχει κάνει τι πλέον για να πάμε στο επόμενο βήμα. Γιατί ναι, συμφωνούν με την εκαθάριση, αλλά εφόσον δημιουργηθεί άλλος φορέας ο οποίος θα διαχειρίζεται το εκθεσιακό, δεν θα κλείσει το εκθεσιακό. Εδώ λοιπόν κάποιοι δεν έχουν κάνει αυτά που θα έπρεπε, μάλλον, και φαίνεται όμως πάρα πολύ ζεστός για να κάνει πράγματα για αυτή την υπόθεση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Κασαπίδης, ο οποίος μάλλον θα παρουσιάσει και ένα πλάνο για το πώς θα διαχειρίζεται πλέον το εκθεσιακό. Μαθαίνω ότι χθες στη συνεδρίαση πήγε και ο κύριος Λυσαρίδης αλλά και ο κύριος Μακρυγιάννης, οι οποίοι προφανώς εκπροσωπούσαν τον Περιφερειάρχη και παρουσίασαν ένα τύπου πλάνο για τα επόμενα βήματα. Διάβασα στον Πτολεμαίο ότι έκλεισε και η Expo Γνατία 2020.
Να πραγματοποιηθεί εννοείς. Ναι. Θα σε γελάσω, δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Αν το θυμάσαι, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι το Ιούνιο, τέλος πάντων. Ναι, δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Εντάξει, ναι. θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Να περάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων, να δούμε το βίντεο γιατί σχολιάσαμε χθες. Είναι αυτό το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με την παρατήρηση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Βασίλη Κωνσταντόπουλου στον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Μπουκουβάλα, τον οποίο, έτσι έχουν μικρές κοντρίτσες και μέσα στα δημοτικά συμβούλια, του ζήτησε και ο κ. Μπουκουβάλα να εφαρμόσει τον κανονισμό, επειδή το είπαμε προχθές, έχουμε και την εικόνα από το ΑΕΒΡΕΣ, που προβλέπει ότι στα δημοτικά και στα περιφερειακά συμβούλια οι πρόεδροι πρέπει να κατεβαίνουν από την έδρα, να κάθονται κάπου αλλού, όταν θέλουν να τοποθετηθούν για ζητήματα του Δημοτικού Συμβουλίου ως δημοτικοί σύμβουλοι, που έχουν φυσικά αυτή την ιδιότητα. Ας δούμε την απάντηση του κ. Μπουκουβάλα. Καλό, έτσι απλά του λέω. Μην κάνετε τοποθετήσεις και κρίσεις επί αυτών που μιλάνε και λένε οι συνάδελφοι. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην άποψη, δικαίωμα στο να μιλήσει όπως θέλει. Έχετε, σας έχω κάνει επανειλημμένο σε αυτή την παρατήρηση. Σας παρακαλώ, μην το συνεχίζετε. Σε μένα. Ναι, σε εσάς, κύριε Πρόεδρε. Δεν πάω να είμαι δημοτικός σύμβουλος. Όχι. Αλίμονο. Κατεβείτε κάτω για το θέμα που συζητάμε. Κάνετε την ψήφισή σας και παραμείνετε κάτω και μετά ανεβείτε πάλι ως πρόεδρο. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείτε να απαντάτε σε όλους τους συμβούλους. Αν κατεβαίνουμε εδώ πέρα, θα κάνουμε θεατρική σκηνή. Αυτό λέει ο κανονισμός. Αυτό λέει ο κανονισμός. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι τη ώρα τώρα. Κύριε Πρόεδρε, είναι σεβαστή και η άποψη δική σας που μπορεί να συμφωνεί με τη δική μου και του κυρίου Φαρμάκη και του κυρίου Μαστρογιανόπουλου. Όμως δεν διεκδικείτε εσείς το αλάθητο. Μόνο εσείς ξέρετε ιστορία και κανένας άλλος. Δεν μπορείτε να λέτε εσείς δεν ξέρετε ιστορία. Δεν μπορείτε να ξέρετε εσείς τι ξέρει ο καθένας. Κύριε Αντιπρόεδρε, όταν τα πράγματα επαναλαμβάνονται ανά δεκαετία, τόσο με τη Μητρόπολη όσο και με την ονομασία Σερβίων, επειδή δεν τα γνωρίζετε έτσι. Όταν δεν γνωρίζουμε ιστορία, είμαστε αναγκασμένοι να την ξαναζήσουμε. Και έτσι όπως τη ζήσαμε, τόσο η ψεύτικη μεταφορά. Εντάξει, είναι μια ατάκα από αυτές που μας αρέσει να σχολιάζουμε γενικώς όλα τα δημοτικά συμβούλια. Ο κ. Μπουκουβάλας έκανε λόγο για θεατρικό θέατρο. Θα παίζουμε, θα ανεβοκατεβαίνουμε. Δεν ξέρω, κοίταξε, επειδή εγώ έχω μια ευαισθησία με τα ζητήματα των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, δεν λέω παραπάνω από κάποιους άλλους, αλλά έχω, δεν ξέρω γιατί, δεν θέλω να το πάω στην πλάκα. Το είπα και χτες. Όποιος πιστεύει ότι δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του όπως αρμόζει από τον κανονισμό και από το θεσμό που υπηρετεί, ας πάει να παίξει θέατρο. Το Δημοτικό Συμβουλίο δεν είναι θεατρική σκηνή. Και ο τρόπος λειτουργίας του ορίζεται. Δεν είναι κατά το δουκούν, δηλαδή ανάλογα να θέλει λέει... ο Τσιά Βασιοπλιάτιος, αν είναι πρόεδρε. Το να σου λέει ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης ότι ξέρεις έτσι είναι ο νόμος, δεν είναι. Τώρα δεν θα του βγάλεις εκεί την κόντρα που, την προσωπική που έχετε. Υπάρχουν θέματα να τα πείτε και να άμα κάτσεις από κάτω, αγαπητέ πρόεδρε, θα τα λέτε και πιο ελεύθερα. Αλλά από πάνω την έδρα δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό λέει ο νόμος. Έτσι. Ναι. Όσο για το θέατρο. Ναι, αν νομίζω ότι παίζετε θέατρο, ναι, εγώ δεν θα έλεγα όχι για κάποιους εκεί μέσα. Και μάλλον δεν θα έχεις άδικο. Έχει καλή θεατρική ομάδα. Να κόβετε κανένα εισιτήριο. Τα Σέρβια έχουν καλή θεατρική ομάδα. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά και πολύ δραστήρια πάντως. Mm-hmm. Να πούμε ότι έχουμε θέματα πάλι με τα σχολεία και τη γρήπη. Κάποια σχολεία είναι κλειστά. Έτσι. Ναι, πάντως η κυρία Βόντζα σήμερα έκανε μια καθησυχαστική δήλωση στο πλαίσιο μιας άλλης εκδήλωσης. Ερωτήθηκε τους συναδέλφους. Η οποία είναι αυτή που είπαμε και εμείς πάνω κάτω χθες, ότι τουλάχιστον στα σχολεία της Κοζάνης και στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, δεν έχει σημειωθεί, λειτουργούν κανονικά τα σχολεία, είναι στα κανονικά πλαίσια για απουσίες των παιδιών, όσων παιδιών δεν πάνε στο σχολείο τέλος πάντων. Απλά η κυρία Βόντσα έκανε και κάτι που όφιλε νομίζω και σαν εκπαιδευτικός να πει το αυτονόητο, ότι οι γονείς είναι πλήρως υπεύθυνοι να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και προστασίας των παιδιών από τέτοιες γρίπες. Και αν δουν κάτι ύποπτο σε κάποιο παιδί, προφανώς να μην το στείλουν στο σχολείο. Είναι δεδομένο. Νομίζω ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχει και εντολή του Υπουργείου Παιδείας για μέτρα και πρόληψης για τον κοροναϊό πλέον στα σχολεία. Έτσι. Ναι. Και την ίδια ώρα μαθαίνουμε, γι' αυτό κοιτούσα και εγώ τώρα εδώ το κινητό μου, ότι υπάρχει ένα ύποπτο κρούσμα, το πρώτο ύποπτο στη Θεσσαλονίκη του κοροναϊού. Ελέγχεται ένας άντρας μέσα σε ηλικίες Έλληνας. Είπαμε για χθες ότι αυτή η περιέργεια ατμόσφαιρα αλλά... και αυτό τώρα που έσκαει σαν είδηση είναι ένα τώρα, ύποπτο κρούσμα και... δημιουργεί μια αρνητική κατάσταση, αλλά καλύτερα να προλαμβάνουμε για να μην πέφτουμε πάνω σε
άσχημες και πολύ άσχημες καταστάσεις. Σωστό. Ζήσει χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Ζήσει δε στην Κοζάνη, γιορτάζω στην, και στον ευρύτερο, στην ευρύτερη περιοχή. Τσαρτσαμπά. Το πω τσαρτσαμπά. Γιορτάζομαι σήμερα των τριών ιεραρχών. Ναι. Έτσι. Καλή τώρα φώτιση. Καλή αναλύσουμε το γιατί. Καλή υπάρχει. Φώτιση. Θα τα πούμε άλλη μέρα. Καλή φώτιση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εμείς θα δούμε τι είπε η κυρία Βόντσα σήμερα, διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το θέμα της κρίσης. Στα δικά μας σχολεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουμε ένα ελεγχόμενο αριθμό μαθητών που λείπει από τα σχολεία. Δεν τέθηκε ακόμη κανένα ζήτημα να κλείσει κάποιο σχολείο. Απλά πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί στην τήρηση των κανόνων υγιεινής, στον καθαρισμό, στον εξαερισμό των χώρων και όσα παιδιά νοσούν αμέσως να απομακρύνονται από τις σχολικές αίθουσες. Βεβαίως, οι γονείς έχουν την ευθύνη να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι, ούτως ώστε να μην υπάρχουν ζητήματα διασποράς του ιού, χωρίς να υπάρχει λόγος. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο των Γρεβενών ήταν και η αναμνηστική πλακέτα αναφορικά με την πτώση του τόλου στα Γρεβενά, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Δημήτρης Μπόλης, ο οποίος ήταν εισηγητής το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου του 1956, στο παλιό στρατιωτικό τόλ, όπου ζητήσαν περίπου 200 μαθητές, έχασαν τη ζωή τους τρία παιδιά, αφού υπό το βάρος του χιονιού το τόλ κατέρευσε. Απέστειλε στο Δήμο μας αντίγραφο του Πρακτικού Συλλόγου των Διασπών Πρώτου Γέννητρου Πεπενό σχετικά με την τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας προς τιμή των μαθητών που σκοτώθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου του 1956, όταν κατέρευσε τον τόπο που στέγασε τα συσύρθια του Big Bang. Το σχετικό πρακτικό έχει ως εξής, θα αναφερθώ λίγο στο πρακτικό του Συλλόγου και Διασπών του Πρώτου Γέννητρου. Πριν το διαβάσω, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς που ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία και στο Λύκειο. Να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους για να θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά μοχθούσαν για την εκπαίδευση και μοχθούσαν για τη μόρφωση. Η πρόταση λοιπόν του Συλλόγου Δασκόπων έχει ως εξής. Ο Σύλλογος των Κατοικητών του Πρώτου Γενικού Λυκείου Γρεβενών συνήλθε σήμερα 31 Φεβρουαρίου του 2019, ημέρα 5η και ώρα 11:45 στο γραφείο διδασκών του σχολείου, ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή Τζούχα Βασιλείου και με παρόντες όλους τους κατοικητές και συνεδρίασε με θέμα την τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας προς τιμή των μαθητών που σκοτώθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου του 1956, όταν κατέβησε το τόλ που στέγασε τα συσίδια του Big Bang. Ο Σύλλογος Διδασκών Πρώτου Γέννητρου, επειδή θεωρεί ότι η πτώση του τόλου δεν είναι ένα γεγονός που αφορά μόνο τη σχολική ζωή, αλλά και την τοπική κοινωνία, την ιστορία, την οποία οφείλουμε να αναδεικνύουμε σε κάθε περιοχή, αποφασίζει ομόφωνα να καταθέσει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών πρόταση για τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας στον ευρύτερο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Γρεβενών, όπου θα αναγράφονται τα εξής. Στον χώρο αυτό που στέγασε τα μαθητικά συσίδια από την πτώση του τόλου στις 11 Φεβρουαρίου του 1956, έχασαν τη ζωή τους οι μαθητές. Κοτλίδες Αθανάσιος Θεοφάνους, Τέλειος Στέλιος του Γεωργίου, Μποζοβίδης Ιωάννης του Δημητρίου, τον οποίο τιμούμε. Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γραμμενών με το υπαρίθμα 135-17-135-21-20 έγγραφό του προς την κοινότητα Γρεβενών, ζήτησε να διατυπώσει γνώμη και πρόταση εκ της προθέσεως του Δήμου για να τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας. Η κοινότητα Γρεβενών με την αρρύθμιση 4 του 2020, απόφαση του Συμβουλίου της, ομόφωνα συμφωνεί με την τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας στον ευρύτερο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Γρεβενών προς τιμή των μαθητών που ανέφεραν παραπάνω. Ο Δήμος Γρεβενών συνέλεξε στοιχεία από το υποσυγγραφή βιβλίο για τον Θόδωρο Θεοδωρίδη του Απόστολου Παπαδημητρίου, αλλά και από την εισήγηση του εκπαιδευτικού Κώστα Δόρτσου, τον οποίο έχουμε την τιμή να έχουμε σήμερα εδώ. Πιθανόν να μας πει για αυτός κάποια πράγματα. Και συνέλεξε διάφορες πληροφορίες ως προς σε σχέση με την πτώση του τόλ, όπως ήταν η εισήγηση, η πτώση του τόλ, καθώς και με το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή προτίθεται να τιμήσει τους αναφερόμενους παρατέρου μαθητές, όπως προτάθηκε, ώστε να προσεγγίσει την τοπική ιστορία, να αναδείξει και να παραδώσει στις επόμενες γενιές. Εκδήλωση τιμής για την εορτή των τριών ιεραρχών και το έργο των εκπαιδευτικών διοργάνωσε στο Κινηματοθέατρο Φίλιππος η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Οι τρεις ιεράρχες ως πρότυπα, η πρότασή τους για την παιδεία» με ομιλήτρια τη θεολόγο του δεύτερου Γενικού Ενιαίου Λυκείου Εκατερίνη Πένιμτζή Ζαχαράκη και τη συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Σιάτσιτας. Εκδήλωση τιμής για την εορτή των τριών ιεραρχών και το έργο των εκπαιδευτικών διοργάνωσε σήμερα
στο κινηματοθέατρο Φίλιππος, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Οι τρεις ιεράρχες ως πρότυπα, η πρότασή τους για την παιδεία». Το Μουσικό Σχολείο Σιάτισσας Κωνσταντίνος και Ελένη Παπανικολάου ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδη να λάβει μέρος στη σημερινή εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωμένη στους τρεις ιεράρχες. Το πρόγραμμά μας αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, πριν την ομιλία της κυρίας Πενετζή, θα έχουμε την Βυζαντινή χοροδία με ύμνους οι οποίοι είναι σχετικοί με τους τρεις ιεράρχες. Και το δεύτερο μέρος, μετά την ομιλία, θα λάβει μέρος η Ευρωπαϊκή Χοροδία του Σχολείου με δύο θρησκευτικά τραγούδια. Η σημερινή εκδήλωση διοργανώνεται από την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας έτσι ώστε να τιμήσει τη γιορτή των τριών ιεραρχών και το έργο των εκπαιδευτικών. Η γιορτή των τριών ιεραρχών είναι η γιορτή της παιδείας, της μάθησης, των δασκάλων και των μαθητών. Την εκδήλωση πλαισιώνει μουσικά το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας με τις δύο χοροδίες του, τη Χοροδία Βυζαντινής Μουσικής και τη Χοροδία Ευρωπαϊκής Μουσικής. Και η εισηγήτρια της εκδήλωσης είναι η κυρία Κατερίνα Πενιρτζή Ζαχαράκη, θεολόγος του δεύτερου γέλου. Σήμερα είναι η γιορτή της παιδείας και των γραμμάτων. Η σκέψη μας στρέφεται στη γιορτή των τριών ιεραρχών που καθοδηγούν και αποτελούν πρότυπα για τους νέους, για τους εκπαιδευτικούς και για την πνευματική ηγεσία. Γι' αυτό το λόγο, στα πλαίσια του αναστοχασμού μας για την γιορτή αυτή, δεχτήκαμε την πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για να συμμετέχουμε σε μία εκδήλωση μουσικού αλλά και περισσότερο πνευματικού περιεχομένου που έχει θέμα τους νέους και την παιδεία. Η δική μου σκέψη στρέφεται σήμερα περισσότερο προς τον Έλληνα εκπαιδευτικό, ο οποίος, όπως ξέρουμε και από τις τελευταίες εξελίξεις επικαιρότητας, αγωνίζεται και δίνει τη μάχη μέσα στα σχολεία στις πιο αντίξωες και δύσκολες συνθήκες. Ομιλήτρια ήταν η θεολόγος του δεύτερου γενικού ενιολικίου Εκατερίνη Πενετζή Ζαχαράκη, ενώ την εκδήλωση έντουσαν μουσικά οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου της Σιάτιστας. Η πρώτη γιορτή των τριών ιεραρχών του ενιαίου πλέον Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώθηκε χθες το απόγευμα στην Κοζάνη. Τη βασική εισήγηση και ομιλία έκανε ο πρώτος πρόεδρος της δικού σας επιτροπής και καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Χρήστος Μασαλάς. Τον επετειακό του εορτασμό με αφορμή την ημέρα των τριών ιεραρχών, την ημέρα δηλαδή των γραμμάτων, διοργάνωσε χθες το απόγευμα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό μεταρτοκλασία στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών του Πανεπιστημίου, χωροσταστούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σορβίων και Κοζάνης κ. Παύλου. Ακολούθησε ομιλία από την πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρο Θεοδουλίδη. Κάθε χρόνο λοιπόν, τέτοιες μέρες, τιμούμε τους τρεις μεγάλους διδάσκαλους και ιεράρχες της Εκκλησίας μας, τον Βασίλειο τον Μέγα, τον Γρηγόριο Θεολόγο και τον Ιωάννη Χρυσόστομο. Τιμούμε άνδρες, σοφούς και επιστήμονες, τρεις ζωντανές και κορυφαίες παρουσίες στο πνευματικό χώρο της Οικουμενικής Ορθοδοξίας. Η καθιέρωση του συνεορτασμού τους με την ημέρα των γραμμάτων δεν ήταν τυχαία. Έκαναν όλοι τους λαμπρές σπουδές στις πλέον φημισμένες σχολές εποχής τους και με τη δραστηριότητά τους, την προσωπική τους ακτινοβολία, το συγγραφικό τους έργο και τα ιδιαίτερα ταλέντα που έφερε ο καθένας, έδωσαν όθηση στην ελληνική παιδεία και θεμελίωσαν την αρμονική και ισόρροπη σύνδεσή της με τον χριστιανισμό. Η γιορτή των τριών ιεραρχών
Όμως, είναι και μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τα θέματα παιδείας, το μέλλον και την κατεύθυνση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, τις πολιτικές επιλογές, αποφάσεις που θα επηρεάσουν το μέλλον του, να αναρωτηθούμε προς τα πού και πώς οδεύουμε. Η βασική εισήγηση της χθεσινής εκδήλωσης έγινε από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρώτο πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητή Χρήστο Μασαλιά, με τίτλο «Η ευδαιμονία ως ύψιστο αγαθό». Ακολούθησε μουσικό μέρος από το Δίο Δημήτρη Δημόπουλου. Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερη, γιατί είναι η πρώτη φορά που γιορτάζεται η γιορτή των Τριών Ιεραρχών με τη νέα δομή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, που ουσιαστικά θα παίξει ένα κυρίαρχο ρόλο στη μεταλλεγνητική εποχή. Βέβαια, για να ολοκληρωθεί το εγχείρημα, χρειάζεται να δομηθεί ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που ουσιαστικά χρειάζεται αισιοδοξία και παράδοση. Αυτά είναι όμως κάτι που θα τα γεννήσει το μεγάλο ενδιαφέρον της πολιτείας, της κοινωνίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα και από ό,τι είδη σήμερα που στη ΖΕΠ που αρχίζει η νέα Πανεπιστημίουπολη είναι ένα σημάδι αισιοδοξίας. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ας δούμε τώρα το ρεπορτάζ από τη σημερινή βράβευση των πρωτευσάντων μαθητών με αφορμή την εορτή των Τριών Ιεραρχών στα Γρεβενά. Απλά χαιρετίζοντας αυτή την ωραία εκδήλωση, τιμούμε σήμερα την αριστεία και θυμόμαστε αυτούς οι οποίοι πρόσφεραν τον κόπο τους, τον πόνο τους που έγινε αγάπη για τον τόπο. Σε μια εποχή που η αριστεία πάει να ισοπεδωθεί, να καταργηθεί και να ίσως χαιριστεί με την κλήρωση, καταλαβαίνετε τι λέω. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν τον κόπο τους, τον πόνο τους που έγινε αγάπη για να προβάλλονται πάντοτε οι αριστούχοι μαθητές σαν πρότυπα αγώνα, αγωνίας και προσπάθειας για κάτι καλύτερο. Έτσι λοιπόν σήμερα τιμούνται τα παιδιά του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου και της πόλεως μας αλλά και του νομού μας και με τον τρόπο αυτό θυμόμαστε μεν τους ευεργέτες, αλλά και τιμούμε αυτούς οι οποίοι αρίστευσαν, έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια σε αυτήν την υπόθεση που λέγεται παιδεία, γράμματα, μόρφωση, αγώνας και αγωνία. Να είστε καλά, χρόνια καλά, πολλά, ευλογημένα, φωτισμένα, γεμάτα με κάθε είδους πρωτιά και η πρωτιά είναι ανθρωπισμός, ανθρωπιά, αυτό είναι. Ούτε να μάθουμε γνώσεις αριθμητικές ή εγκυκλοπαιδικές, αλλά η πρωτιά είναι να γίνουμε άνθρωποι. Αν δεν έχουμε ανθρωπιά, κινητές βιβλιοθήκες να είμαστε, αποτυχία. Αυτό ήταν το μήνυμα και είναι το μήνυμα και των Τριών Ιεραρχών. Αυτό όμως ήταν και το κίνητρο των ευεργετών ακριβώς για να τιμούνται τα παιδιά τα οποία αριστεύουν στο ήθος και πετά στην επίδοση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα σχολεία που είναι εκτός των ιδρυμάτων. Όπως είπε και ο πατήρ Ευστάθιος, στο καταστατικό των ιδρυμάτων δωρητών είναι μόνο τα παιδιά της πόλης των Γρεβενών, των δημοτικών σχολείων και επίσης το άλλο το ίδρυμα είναι τα παιδιά των γυμνασίων και των λυκείων. Αλλά όμως ωστόσο έχουμε και παιδιά τα οποία είναι και στα χωριά, δηλαδή και στην Κυπρωτό τα σχολεία και στο Μέγαρο και στο Φελί και στην Κρανιά και στην Κλίδη τώρα. Λοιπόν, και αυτά τα παιδιά γνωρίζονται και αυτά τα παιδιά θέλουν ηθική στήριξη. Έτσι λοιπόν αυτά τα αναλαμβάνει η Μητρόπολη. Και κάθε χρόνο η Μητρόπολη θα βραβεύει όλα τα παιδιά των σχολείων εκτός της πόλης των Γρεβενών μαζί με τα ιδρύματα. Έτσι θα μου επιτρέψετε να δώσω εγώ φέτος στα παιδιά αυτών των σχολείων.
Λοιπόν, θα ξεκινήσει η διαδικασία. Λιάκας Αθανάσιος του Κοσμά, Δημοτικό Σχολείο Κιβωτού. Σταυρουλίδης Χαράλαμπος του Λεωνίδα, Δημοτικό Σχολείο Κιβωτού. Τσιπούρας Χρήστος του Νικολάου, Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου. Μαρίνα Βασιλική του Χρήστου, Δημοτικό Σχολείο Φελίου. Παπά Σταυρούλα του Κωνσταντίνου, Δημοτικό Σχολείο Καρπερού. Το καθιερωμένο του ετήσιο χορό διοργανώνει αυτό το Σάββατο, 1η Φεβρουαρίου, ο Σύλλογος Μικρασιατών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Οικογενειακό Κέντρο Κύκλων και η τιμή εισόδου είναι στα 15 ευρώ. Ο Σύλλογος Μικρασιατών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης διοργανώνει τον ετήσιο χορό του το ερχόμενο Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου, στο Κύκλων by Κοσμοκίνηση. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8.30 το βράδυ και η τιμή της κάρτας είναι 15 ευρώ. Ο Μικρασιατικός Σύλλογος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ετοιμάζεται όπως κάθε χρόνο για την κοπή της Βασιλόπιτας στο κέντρο Κύκλων by Κοσμοκίνηση. Σας περιμένουμε όλους για να διασκεδάσουμε σε μικρασιάτικους ρυθμούς και σε άλλους παραδοσιακούς. Μαζί μας θα είναι το σχήμα Παιχνιδιατόρι, που Παιχνιδιατόρι, όπως θα γνωρίζετε, ήταν τα μικρά σχήματα που ήταν στη μουσική ζωή της Μύρνης πριν την καταστροφή του 1922. Έτσι ονομάζονταν λοιπόν τα μικρά σχήματα, τα μικρά μουσικά σχήματα, τα οποία έπαιζαν σε διάφορες ταβέρνες, καφενέδες και ο κόσμος άκουγε ωραία σμενέικα τραγούδια. Θα μας κρατήσουν λοιπόν συντροφιά οι Παιχνιδιατόροι, με ούτι, με κανονάκι, με βιολί. Και επίσης θα έχουμε στο κλαρίνο τον Γιάννη Παπαχρήστου. Σας περιμένουμε όλους στο κύκλο by Κοσμοκίνηση το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στις 8.30 το βράδυ. Να κόψουμε τη βασιλόπιτά μας, να μοιραστούμε τα ετούδια μας και να γλεντήσουμε και να ευχηθούμε μια καλή χρονιά για όλο τον κόσμο και για το σύλλογό μας ιδιαίτερα. Ο Χρήστος Μαργαρίτης θα μας πει για τον καιρό της Παρασκευής στη Δυτική Μακεδονία. Έθριο καιρό προβλέπει για αύριο Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον νόμο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στον νόμο Καστοριάς από 0 έως 12, στον νόμο Γρεβενών από μείον 1 έως 14 και στον νόμο Φλόρινας από μείον 1 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Άζουμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Πέμπτης. Καλή σας νύχτα.